Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο. Πλούσια η θεματολογία της ημέρας, οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον συνάδελφο Γιώργο Στεργιόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις. Χθες είχαμε μερικά χαμόγελα. Τώρα επιστρέφουμε στην απεσιοδοξία. Τι βγαίνει από το Μαξίμου, θα έχουμε και συνέχεια στο ρεπορτάζ βεβαίως. Μία κρύο, μία ζέστη. Μία χαμόγελα, μία λίγο μούτρα. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Όμως έχουμε την τελευταία βόμβα από το Μαξίμου που λέει προς όλους, γιατί αρχίζει και υπάρχει ένα, έτσι, ένα κλίμα καλό ότι πάμε σε συμφωνία και θα δούμε τι θα κάνουμε. Και βγαίνει το Μαξίμου λοιπόν και λέει μη θεωρείτε δεδομένη τη συμφωνία. Ακριβώς. Τι μπορεί να προφανώς σημαίνει αυτό. Εντάσσεται για να πούμε και τη γλώσσα της αλήθειας, στα επικοινωνιακά παιχνίδια των δύο πλευρών. Η μία πλευρά που κινδύνευε να μείνει με τη βόμβα στα χέρια, έχετε δει κάτι παιχνίδια που κρατάς τη βόμβα και σκάει στα χέρια σου? Αυτό το φοβόταν λίγο η κυρία Μέρκελ και άρχισε να μαλακώνει λίγο. Αλλά πάνω στο μαλακώνω και έρχομαι και καταλήγουμε σε συμφωνία, αρχίζει και μας φορτώνει κάτι περίεργα μέτρα. Και επειδή η κυβέρνηση δίνει στη δημοσιότητα τα 14 μέτρα, αρχίζει, διαβάζει ο κόσμος, εισπράττει αντιδράσεις για να δει τι θα διαπραγματευτεί. Σωστά. Και ξανά πάλι πάμε στο δύσκολο μονοπάτι, ότι μη θεωρείται δεδομένη τη συμφωνία. Και έχουν ζυγίσει και καλά το παιχνίδι τώρα. Δηλαδή, η μισή της κυβέρνησης λένε έχετε το νου σας, θα δούμε πώς θα πάει η διαπραγμάτευση. Η άλλη μισή λένε είμαστε αισιόδοξοι, κλείνουμε συμφωνία. Και μάλιστα το έχουν χωρίσει και ωραία. Κάνει τώρα τον καλό Βαρουφάκης, που ήταν πριν κακός, και κάνει τον κακό ο Τσίπρας και το Μαξίμου που ήταν πριν καλός. Τα ανακατεύουν λίγο μέχρι να καταλάβει ο κόσμος τι θα γίνει. Θα έχουν φτάσει σε ένα τελικό σχέδιο. Έχουν ρίξει και κάποια μέτρα στο τραπέζι. Θα τα βλέπουμε εμείς από τις τηλεοράσεις, τα site, λέει ο απλός πολίτης, να δούμε τι γίνεται. Εισπράττουν αντιδράσεις. Πάει και καμιά βόλτα ο Σαμαράς προς τις Σέρες εκεί και γίνεται χαμός. Τον κατηγορούν, κατηγορεί ο Σαμαράς τους υπόλοιπους για προβοκάτσια. Μια γυναίκα έτσι βγήκε και μίλησε. Γιατί να εμπλακούν τα κόμματα? Είναι περίεργο να υπάρξει ένας δυσαρεστημένος πολίτης. Καθόλου. Αμέσως. Να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Βέβαια, εμείς έχουμε λοκάρι, έχουμε συγκεντρώσει την προσοχή μας στην ΚΕΔΕ. Λοιπόν, θα έχουμε στην πορεία του δελτίου μας οικονομική κυριότερα ανάλυση για τα μέτρα, Γιώργο, που φαίνεται να κλειδώνουν. Θα το δούμε όλο αυτό. Το σκηνικό, πάμε στην δεύτερη μέρα συνεδρίου της ΚΕΔΕ που συνεχίζεται στην Συθονία Χαλκιδικής. Υπήρχαν πολλά θέματα, η ενίσχυση των κοινωνικών δομών για τους άπορους πολίτες, διαχείριση ΕΣΠΑ. Και ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, ότι η βασική ένσταση όλων είναι καλά στο Πόρτο Καράς, μέσα στην κρίση. Αγγίζει γιατί, λίγο τα όρια. Ναι, γιατί το λέω? Γιατί το εισπράττουμε και από τους δημάρχους. Είναι αλήθεια. Περίμεναν κουβέντα ουσίας στο συνέδριο και είμαστε πάλι, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Χαλκιδική, γιατί έβγαλε και καλό καιρό. Να και δούμε αν οι παραλίες στη Χαλκιδική είναι σε καλή κατάσταση. Και να πούμε και... Τι να πεις τώρα, να πούμε ότι... Τι να πεις χωρίς συμφωνία? Είναι αποσυνδεδεμένο. Τι να σχεδιάσεις χωρίς συμφωνία? Είναι αποσυνδεδεμένο πάντως από το πρόσφατο θέμα των ταμιακών διαθεσίμων. Το συνέδριο είχε κλειστεί πολύ νωρίτερα προφανώς, Γιώργο. Δεν έχει καμία σχέση με το ένα με το άλλο. Τι εννοείς πολύ νωρίτερα? Έξω από την κρίση, πριν το 2008. Πριν από λίγους μήνες. Τώρα εντάξει. Όσο πιο πριν υπάρχουν και να ήταν. Και από... Πριν την κρίση δεν ήταν. Πριν το Καστελόριζο του Παπανδρέου δεν ήταν. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων. Σίγουρα υπήρξαν γκρίνιες δημάρχων προς τιμήν τους που είπαν ότι θα έπρεπε σε τέτοιες περιόδους λιτότητας να είναι πιο συνετοί και ίδιοι στον χώρο διεξαγωγής. Πάρα πολλοί δημάρχοι το είπαν αυτό. Πάρα μην πολύ. Εμπλέκουμε την διαδικασία με τον επιχειρηματικό κόσμο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Βούτση. Πάμε στο τι δήλωσε ο κύριος Βούτσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πατούλης που απάντησε και είπε πώς φαντάζεται την αυτοδιοίκηση και θα επιχειρήσουμε να αντλήσουμε ρεπορτάζ από δημάρχους που το μεγάλο θέμα που ανοίγει στο συνέδριο αυτό δεν είναι τι θα γίνει με τα ταμιακά διαθέσιμα. Είναι η πρόθεση πλέον της κυβέρνησης. Σωστά. Να κάνει αλλαγές, σοβαρές αλλαγές στον Καλλικράτη. Εξηγήσαμε και χθες, το λέμε και πάλι για μια φορά ακόμη, το λέμε και σήμερα λοιπόν, ότι διαπιστώνεται από όλους ότι ο Καλλικράτης ήταν ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι Ευρωπαίοι για να επιβάλλουν λιτότητα. Ακριβώς. Συρρήκνωση
δομών, υπηρεσιών έως και θεσμών, από ό,τι κατάλαβα. Το ανέφερε ο κύριος Βούτσης, το είπε και ο κύριος Πατούλης. Πάμε στο βίντεο και πάμε σε λίγο σε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Ισότιμη αλλά και διαφανή σχέση με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύθηκε να οικοδομήσει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Νίκος Βούτσης, μιλώντας στην έναρξη του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Ούτε επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις, ούτε πολιτικές παρεμβάσεις για να ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί, το πελατειακό κράτος της κρίσης θα καταργηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Οι δημότες σας, οι συμπολίτες μας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε μεγάλη πλειοψηφία, ανεξάρτητα της κομματικής ένταξης ή επιλογής τους, που τη σεβόμαστε απολύτως, όπως και τη δικιά σας, μας παροτρύνουν κάθε μέρα, το λένε και σε εσάς, είμαι σίγουρος, να κρατήσουμε μια συνεπή στάση, να ανακτήσει η χώρα και οι ίδιοι την αξιοπρέπειά μας, να σκύψουμε πάνω στην ελπίδα για να υπάρξει μια έντιμη και σε βάθος συμφωνία με τους εταίρους δανειστές, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από την εποχή των μνημονίων, της λιτότητας, της εκποίησης του δημόσιου πλούτου, να ξεφύγουμε από την εποχή όπου οι μνημονικές πολιτικές μας φέραν εμφανή σημάδια ανθρωπιστικής κρίσης στον κορμό της κοινωνίας. Μας λένε, κρατάτε καλά, μην κάνετε πίσω. Το έχετε ακούσει όλες και όλοι, το ακούμε και εμείς καθημερινά. Και μας γεμίζει με κουράγιο, μας γεμίζει όμως και με ευθύνη. Έχουμε κουράγιο, δεν είμαστε ευθυνόφοβοι. Σας βλέπουμε στα μάτια, όλες και όλους. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και είμαστε έστω και συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι έχει ανοίξει ο δρόμος μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση και αντιπαράθεση πολιτικών για να υπάρξουν αυτές οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες που θα επιτρέψουν να προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω στις βασικές γραμμές που οριοθετούν την ανασύσταση του κοινωνικού ιστού και τη σταδιακή επανάκτηση όχι μόνο εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, αλλά επαναλαμβάνω και της αξιοπρέπειας και της κυριαρχίας της ίδιας της χώρας μας. Νωρίτερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης είχε τονίσει ότι μπορεί όλα αυτά που συζητάμε να ανατραπούν αν δεν πετύχει διαπραγμάτευση, αλλά ανήκω σε αυτούς που αισιοδοξούν. Στόχος της νέας διοίκησης της ΚΕΔΕ, σημείωσε, είναι η ενότητα των Δήμων χωρίς εσωστρέφεια. Θέλουμε να υπηρετήσουμε την αλλαγή φιλοσοφίας που διακρίνει τη διοίκησή μας μέσα από ένα νέο στρατηγικό σχέδιο. Επενδύουμε στην ισχυροποίηση του κύρους του θεσμού μας, επιδεικνύοντας ρεαλισμό και υπευθυνότητα, αλλά και δίνοντας έμφαση στην ενότητα των Δήμων και στην εξωστρέφεια. Επιδιώκουμε τη διαρκή επαφή με τους Δήμους όλης της χώρας, μέσα από την καλλιέργεια σχέσεων ισότιμης συνεργασίας μεταξύ μας, χωρίς διαχωρισμούς μεγέθους ή χρώματος, όπως δυστυχώς πολλές φορές συνέβαινε στο παρελθόν. Για μας δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι Δήμοι, ούτε φυσικά μας ενδιαφέρει η κομματική τους απόχρωση. Και αυτό το αποδείξαμε στην πράξη με την ενότητα που επιδείξαμε όλους τους προηγούμενους μήνες όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις σε βάρος του θεσμού μας και το κάναμε ενωμένοι με επιτυχία. Παραμένουμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας τηλεφωνικά από τον Δήμαρχο Λαμίων, τον κύριο Νίκο Σταυρογιάννη, που βρίσκεται στην Χαλκιδική, να μας μεταφέρει τις δικές του εκτιμήσεις. Δήμαρχε, καλησπέρα. Ο κύριος Σταυρογιάννης μας ακούει. Καλησπέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Σταυρογιάννης. Κύριε Σταυρογιάννη, μας ακούτε? Δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε, λοιπόν. Προσπαθήστε να τον ξαναβρείτε. Ας επιχειρήσουμε και πάλι, Γιώργο, να πούμε ξανά ότι η διαχείριση του ΕΣΠΑ, η ενίσχυση των κοινωνικών δομών, τα ταμιακά διαθέσιμα, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυριότερα με την φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, ήταν μερικά από τα σημεία κλειδιά που αναφέρθηκαν. Βέβαια, πολλές ήταν οι κουβέντες και για την πολιτική επικαιρότητα, για πελατειακά κράτη, το πώς δομήθηκε ο Καλλικράτης, αν και υπάρχουν φωνές που λένε, Γιώργο, στην διατήρηση του Καλλικράτη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Οι φωνές που το λένε αυτό είναι οι φωνές που έχουν σχέση
με την προσπάθεια που έγινε από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να ξαναστήσουν τους μηχανισμούς στους Δήμους. Τους έστησαν τους μηχανισμούς με κόπο και σου λέει θα τα αλλάξουμε πάλι τώρα όλα. Τα πράγματα... Και είναι και κάποιοι, να το πούμε και αυτό, που μπορεί να μην εξυπηρετούνται εκλογικά από την αλλαγή. Κάποιοι εξυπηρετούνται, κάποιοι δεν εξυπηρετούνται. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι ο Καλλικράτης δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και να δούμε τι σχεδίασαν οι δήμαρχοι μαζί με το Υπουργείο στην Θεσσαλονίκη, μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί στο συνέδριο, στην ΚΕΔΕ. Πάμε στον Δήμαρχο. Θα μας πει ο κύριος Σταυρογιάννης. Πάμε στον Δήμαρχο Λαμιών. Καλησπέρα κύριε Σταυρογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Βούτσινε. Σας ακούμε. Τα πρώτα συμπεράσματα δεύτερη μέρα του συνεδρίου είναι πολλά τα θέματα εχμής. Τι να κρατήσουμε? Επιτρέψτε μου, δεν σας ακούω καλά, δεν είναι... Θα το διορθώσουμε κύριε Σταυρογιάννη. Μας ακούτε καλά τώρα, Δήμαρχε? Τώρα σας ακούω καλά. Να ξεκινήσουμε από τα ταμιακά διαθέσιμα. Φαντάζομαι ότι πάτε όλοι μαζί, βάζουμε πλάτη. Κοιτάξτε, ξέρετε ποια είναι η θέση μου και η άποψή μου διαχρονικά και σε ό,τι με αφορά δεν έχω αλλάξει θέση και άποψη σε αυτό. Κάποιοι άλλοι στη διάρκεια και στην πορεία έχουν αλλάξει. Είχανε πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τώρα επαναδιατυπώνουν και τρίτη θέση. Θεωρώ πως πρέπει να έχουμε... Από το συνέδριο τι βγαίνει? Κοιτάξτε, από το συνέδριο θα ξέρουμε αύριο, όταν θα έχουμε πλέον και την οριστικοποίηση με την ψήφιση των θέσεων του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Έτσι δεν είναι το ετήσιο τακτικού μας συνεδρίου. Όμως θεωρώ πως οι ακραίες θέσεις που είχαν ακουστεί από την αρχή έχουν γίνει πιο ρεαλιστικές και κοντά στην πραγματικότητα. Όπως επίσης θεωρώ, άκουσα και το χαιρετισμό παρέμβαση χθες του Υπουργού των Εσωτερικών και από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει κάποια ζητήματα να διευκρινιστούν έτσι ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, το παραμικρό αν θέλετε ζήτημα αξιοπιστίας, ότι τα χρήματα αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα, εγώ πιστεύω σε πολύ μικρό, γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε κατάληξη σε λίγες ημέρες όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, γιατί το μείζον αυτό είναι να έχουμε κατάληξη στη διαπραγμάτευση που γίνεται με τους θεσμούς, με τους εταίρους και δανειστές μας, και από εκεί και πέρα να μπορούν οι Δήμοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν τα όποια διαθέσιμα μπορούν να δώσουν, να έχει στη διάθεση ως διαπραγματευτικό όπλο, σας επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαπραγματεύση. Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που διοργανώνεται αυτές τις μέρες και λίγη αύριο συγκαλείται ακριβώς 5 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο, έτσι δεν είναι, και την υπαγωγή μας στο μηχανισμό στήριξης, σε έλεγχο από τους δανειστές μας, όταν είναι γνωστό πως αυτό προδιέγραψε τα οικονομικά περιθώρια στην ουσία του προγράμματος Καλλικράτης που μόλις ξεκινούσε, μαζί με τα όσα στη συνέχεια και με τον εκακολουθήσαντα νόμο 3852 του 2010 έγινε η επαναθεμελίωση του Καλλικράτη και της αυτοδιοίκησης. Η εμπειρία της πενταετούς εφαρμογής του Καλλικράτη μπορούμε να πούμε πως άφησε δυσάρεστα πράγματα πίσω, γιατί έμεινε θεσμικά ανολοκλήρωτη. Εκκρεμούν προς έκδοση δεκάδες κοινές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα. Έμεινε διοικητικά ανυποστήρικτη. Και αυτό είναι πέρα από τις όποιες αποφάσεις του συνεδρίου. Εγώ θέλω να εκφράζομαι και ελεύθερα και να λέω αυτά που πιστεύω. Λειτουργικά ελλειπής και κυρίως, και αυτό είναι ευθύνη της ΚΕΔΕ, της προηγούμενης διοίκησης, δεν έχει σημασία, οικονομικά ασφυκτική. Δηλαδή λέτε, Δήμαρχε, ότι είχε μετατραπεί ή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι ένας από τους μηχανισμούς εφαρμογής μνημονίων και λιτότητας? Μα νομίζω πως αυτό και το ίδιο ο νόμος, ο Καλλικράτης δηλαδή, αν τον διαβάσει κανένας με ιδιαίτερη προσοχή και πίσω από αυτά που λέει, αυτό εξυπακούεται και γι' αυτό έγινε τότε. Αλλά εγώ σας λέω, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη με βάση
τα δεδομένα και όσα προέκυψαν, έχουμε μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Όπως είναι η ανολοκλήρωτη θεσμική πορεία, η ανυποστήρικτη διοικητικά προσπάθεια αναβάθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ασφικτική οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος θεσμός της ελληνικής πολιτείας που να υπέστη στην κυριολεξία όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους κατακρεούργηση πάνω από 65%, την ίδια στιγμή που οι ευθύνες ήταν περισσότερες γιατί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης ήταν μεγαλύτερος, άρα περισσότερες υποχρεώσεις και πολύ πολύ μικρότερες οικονομικές δυνατότητες. Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε ένα προηγούμενο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος το 2007, σε συνέδριο της ΚΕΒΗ και τότε, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων τότε της Ελλάδας έθετε τρεις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο στο ζήτημα αυτό με την τότε κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, που αφορούσε την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα και πρέπει επιτέλους η ελληνική πολιτεία να δώσει στην αυτοδιοίκηση το ρόλο της. Η ίδια η λέξη το λέει αυτό, αυτοδιοίκηση. Ναι. Δεύτερη προϋπόθεση που είχε τεθεί τότε ήταν ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο των συνενώσεων θα έπρεπε να προηγηθεί ένας σχεδιασμός, ο οποίος δεν έγινε με τίποτα στον Καλλικράτη και δεν διαφωτιστήκαμε ιδιαίτερα από την παρέμβαση του Υπουργού τι ακριβώς σκέπτεται η κυβέρνηση. Περιμένουμε να εξειδικευτεί ούτως ώστε σε ένα χρόνο περίπου να προχωρήσουμε σε μια καινούργια αναθεώρηση. Και η τρίτη προϋπόθεση που είχε τεθεί ήταν απαρέγκλητος όρος για την επιτυχή έκβαση της αναδιάρθρωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης να ήταν η σύνταξη και υλοποίηση ενός εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος υποστήριξης προς τους νέους ΟΤΑ που θα δημιουργούνταν, το οποίο θα χρηματοδοτούτο με πόρους ανεξάρτητους από τους ΣΚΑΠ και θα αξιοποιούσε συμπληρωματικά τις δυνατότητες που θα παρήχε το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε, Δήμαρχε. Η καλλικρατική μας εμπειρία δείχνει πως καμία από αυτές τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις δεν ίσχυσε. Τα όσα ακούστηκαν και θα ακουστούν και στη συνέχεια στο συνέδριο, υπήρχαν κάποιες αξιόλογες παρεμβάσεις και, αν θέλετε, επισημάνσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί τα συνέδρια να γίνονται για τα συνέδρια και θα πρέπει και η ΚΕΔΕ από εδώ και πέρα με ουσιαστικές παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει στην πολιτεία και στα αρμόδια υπουργεία, ναι, να προσπαθήσει να καλύψει τα όσα μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλό βράδυ. Παραμένουμε εμείς στην Χαλκιδική. Καλό βράδυ στην Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου, να μας μεταφέρει τα δικά της συμπεράσματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Στη Χαλκιδική νομίζω είναι καλύτερα. Δεν άκουσα τι είπατε. Στη Χαλκιδική πρέπει να είναι καλύτερα από ό,τι στη Λαμία. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Πάμε. Καλά είναι στον τόπο μας, καλά είναι στον τόπο μας. Καλά ρε Γιάννη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε με καρφί στη Δήμαρχο τώρα. Δεν φταίει η κυρία Πούλου, τίποτα. Η κυρία Πούλου δεν φταίει, αλλά αυτός που σχεδίασε το συνέδριο στο Πόρτο Καράς, κάτι φταίει. Κάτι λίγο μπορεί να φταίει. Έτσι δεν είναι, κυρία Πούλου? Τέλος πάντων, εγώ δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα πω μονάχα ότι η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη. Δηλαδή, δεν ήταν αναμενόμενη. Και... είχε καλύτερα ξενοδοχεία, δηλαδή. Συμμετοχή, αν θέλετε να πω και την προσωπική άποψη, είναι ότι τα συνέδρια δηλαδή πρέπει να γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, να είναι ανοιχτά στους πολίτες και να έχουν μειωμένο κόστος. Πάμε τώρα στα, όλα. Στα ζητήματα που... Ναι, Γιώργο. Τα άκουσες, έτσι είπε. Να έχουν μειωμένο κόστος στα συνέδρια, το είπε. Σωστά. Απάντησε στο καρφί η Δήμαρχος. Πώς θα χαρακτηρίζατε ήθελα αυτό το συνεδρίο? Ήθελα να έχω δίπλα μου και τον κύριο Γόγο, γιατί συνήθως μας βγάζετε. Περιμένετε, μαζί. Σας τον έχουμε σε δύο λεπτά. Καλά. Περιμένετε. Είπα να μην σας βγάλουμε μαζί τώρα, κυρία Πούλου. Αλλά αφού το ζητήσατε. Αλλά να τον θέλετε στη γραμμή, είναι αμέσως μετά. Ναι, λοιπόν. Ωραία. Ένα σχόλιο, σας ακούμε. Συμπεράσματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Πολλά τα θέματα από θεματικά, Καλλικράτης, οικονομικά ζητήματα. Εντάξει. Ακόμα εξελίσσονται τώρα οι θεματικές, γίνονται οι θεματικές συζητήσεις όσον αφορά στο ΕΣΠΑ, όσον αφορά στην χωροταξία υποδομές και αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή γίνονται ουσιαστικές εισηγήσεις
για τα θέματα που θα προβάλλει η ΚΕΔΕ στο επόμενο διάστημα. Μέχρι τώρα υπήρξαν διάφορες πολιτικές τοποθετήσεις. Ήταν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που απασχόλησε και πάλι κατά πολύ το συνέδριο. Και είχαμε και τις πολιτικές παρεμβάσεις του Υπουργού, αλλά και του Επιτρόπου. Είχαμε ουσία ή χρησιμοποιήθηκε απλά για αντιπολίτευση αυτό? Όχι, η άποψή μου είναι ότι ο Υπουργός μίλησε με ειλικρίνεια, δεν χάιδεψε τα αυτιά των αυτοδιοικητικών, μίλησε για τις αμαρτίες του παρελθόντος, μίλησε για τα λάθη των αυτοδιοικητικών, αλλά και για το πελατειακό κράτος που επί χρόνια καλά κρατεί. Για τον αμαρτωλό Καλλικράτη μίλησε κανείς? Για τον Καλλικράτη, λοιπόν, είπε ότι επαναλειτουργεί πλέον η Επιτροπή στη Βουλή, όπου η οποία θα συζητήσει, θα αναλάβει να συζητήσει για αυτές τις αλλαγές. Πέρα από μια εισήγηση η οποία έφυξε και τα θέματα του Καλλικράτη, αυτή τη στιγμή δεν μπήκανε τέτοια ζητήματα προς συζήτηση. Μπήκε μονάχα η ευχή ότι οποιαδήποτε διοικητική αλλαγή θα συζητηθεί με την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος... Όμως υπήρξε και μία εισήγηση και η εισήγηση πραγματικά έγινε από στέλεχη της αυτοδιοίκησης που είπαν ότι επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε την χάρτα της χώρας, πρέπει να μιλήσουμε για την απλή αναλογική, πρέπει να μιλήσουμε για τα λάθη του Καλλικράτη, να τα θέσουμε όλα αυτά στην ατζέντα και να μπει ένας προγραμματισμός στην ΚΕΔΕ για το επόμενο διάστημα. Τέτοιου τύπου εισήγηση μόνο μία ακούστηκε. Να ρωτήσω κάτι τώρα που είναι πολύ σημαντικό για τη στερεά Ελλάδα και ειδικότερα για τη Βιωτία και για το δικό σας Δήμο. Η ΠΕΔ Στερεάς έφυγε με ένα οργανωμένο σχέδιο να περάσει σε ολόκληρη την επικράτεια, να το λέγαμε έτσι, μέσω του συνεδρίου, ότι εκείνος ο περίφημος στόχος 1 μας έχει κάνει κακό στην περιφέρεια Στερεάς. Τα ινόφυτα δεν είναι στερεά Ελλάδα, αυτομάτως έχει επιπτώσεις σε όποια αναπτυξιακή δράση επιχειρεί να κάνει ολόκληρη στερεά. Το άκουσε κανένας αυτό, το κατάλαβε? Είναι αλήθεια ότι αυτό το έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Υπερήφανος, έθεσε όμως σε μια χρονική στιγμή που δεν νομίζω ότι ήταν πολύ συνεδρή. Παρ' όλα αυτά ακούστηκε και νομίζω ότι ως πολιτική παρέμβαση από τη δική μας ΠΕΔ, αυτό και μόνο αρκούσε για να είναι μέσα στις αποφάσεις της ΚΕΔΕ μια πρόταση για αυτό που είπατε. Δεν έχουμε ακόμα. Αύριο ξέρετε ότι θα βγουν οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα. Είμαστε σε αναμονή. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν συγκρούσεις. Δεν είμαστε στην κατάσταση όλοι μαζί και ομοφωνία. Όχι, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε έστω. Λοιπόν, είμαστε σε εξέλιξη. Εγώ πρέπει να μπω μέσα. Θέλω να ακούσω τον Γενικό Γραμματέα των Απορριμμάτων, τον κύριο Καπετάνιο. Σωστά. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα που καίει και τον Δήμο μου και θέλω να το παρακολουθήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Απορριμμάτων. Για την παρέμβαση στο δελτίο, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτό είναι ένα θέμα, όντως, Γιώργο, με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έρχονται καμπάνες τώρα γιατί πλησιάζουν οι προθεσμίες. Και τα πράγματα θα εξελιχθούν ίσως δυσάρεστα για αρκετούς δήμους από την περιφέρεια της Στερεάς. Λοιπόν, και ενώ παίρνουμε και άλλους δημάρχους να βγουν, δεν θέλει να βγει κανένας, διότι μάλλον αυτό το θέμα με τα σκουπίδια θέλουν να μείνουν μέσα να το παρακολουθήσουν. Είναι δυνατό, ακριβώς. Είναι γνωστό ότι συμβαίνει και στη στερεά Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ νομίζω τώρα πρέπει να δούμε λίγο πάλι σεισμούς. Διότι προκλήθηκαν δονήσεις και στους πολίτες της στερεάς Ελλάδας από το χθεσινό θέμα. Και επειδή δεν τα λέμε εμείς, το ξαναλέμε, δεν τα λέμε εμείς, ακούσαμε χθες και θα τους ακούσουμε πάλι σήμερα αν χρειαστεί και θα τους ακούσουμε και αύριο αν χρειαστεί και θα το κάνουμε συνεχώς μέχρι να αντιληφθούν όλοι τι λέμε. Δεν λέμε ξαφνικά έρχεται σεισμός, δεν λέμε έρχεται σεισμός. Λέμε όμως ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ακριβώς. Γιατί το λες συνέχεια εσύ, δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, σκοτώνουν τα σπίτια. Έτσι. Και επειδή πρέπει να προσέχουμε και επειδή ξέρουμε ότι η περιοχή έχει μια προδιάθεση, σωστά, ξέρουμε τα γνωστά ρήγματα της περιοχής, τα έχουν πει πολλές φορές, γι' αυτό νομίζω ότι καλό είναι να ακούσουμε για μια ακόμη φορά
τι λένε οι επιστήμονες. Όχι τι λένε οι δημοσιογράφοι, τι λένε οι επιστήμονες. Που είναι η δουλειά τους πάνω απ' όλα. Είχαμε ακούσει χθες τον κύριο Χουλιάρα, τον κύριο Τσελέντη, απάντησε σε όλα αυτά γιατί υπάρχει μια... Μήπως πρέπει να τους ακούσουμε ξανά. Πάμε στον κύριο Χουλιάρα. Να τους ακούσουμε ξανά έχει σημασία, χωρίς σχόλια δικά μας. Εμείς θα προλογίζουμε τα βίντεο που παίζουν, αλλά να ακούσουμε τι λένε οι επιστήμονες. Γιατί έχει και μια λογική σειρά. Και χωρίς να προκληθούν από ερωτήσεις μας πρέπει να το. Ακριβώς. Μπράβο Γιάννη, έχει σημασία. Χωρίς να το παρακολουθούν και οι τηλεθεατές αυτό. Πάμε στο πρώτο βίντεο, στον κύριο Χουλιάρα. Τέτοιοι σεισμοί, τεράστιοι σεισμοί της τάξης των 8 Ρίχτερ, δεν συμβαίνουν συχνά. Στη συγκεκριμένη περιοχή είχε να κάνει 80 χρόνια να εμφανιστεί. Σεισμούς της τάξης των 8 Ρίχτερ είχαμε μερικές εκατονταετίες και στον ελλαδικό χώρο που δημιούργησαν τότε τεράστιες καταστροφές και τσουνάμι. Ο ρόλος του σεισμολόγου δεν είναι να πανικοβάλει. Ο ρόλος του σεισμολόγου στην Ελλάδα, που είναι και η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης, ο ρόλος του σεισμολόγου, όπως σας είπα εδώ, είναι να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και να δίνει ενδείξεις προς την πολιτεία για τις περιοχές που ενδείκνεται να παρουσιαστούν μεγάλοι σεισμοί. Όπως θέλω να πω και λέω κατ' εξακολούθηση τις τελευταίες ώρες, αυτό που αφορά στο κίνδυνο των σεισμών στον ελλαδικό χώρο αφορά την πρόληψη. Η πρόληψη των σεισμών είναι το αντικείμενό μας και όχι να σχολιάζουμε επιστημονικά σενάρια φαντασίας. Η πρόληψη των σεισμών όμως αφορά μια 24-ωρη παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας και πάνω απ' όλα τον έλεγχο των κτηρίων. Τα κτίρια σκοτώνουν και όχι οι σεισμοί. Ο έλεγχος των κτηρίων και η 24-ωρη παρακολούθηση της σεισμικότητας. Ένα από τα δύο, η 24-ωρη παρακολούθηση γίνεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, που είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας για να παρακολουθεί σε 24-ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο τους σεισμούς. Λόγω οικονομικής δυσχέρειας όμως, αυτό θα πάψει να συμβαίνει σε μερικές μέρες, μερικές εβδομάδες, διότι δεν έχουμε πλέον τα κονδύλια για να οικονομικά υποστηρίζουμε αυτή τη λειτουργία. Και εδώ είναι το καμπανάκι του κινδύνου για την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι η επιστημονική κοινότητα ό,τι έχει το δίνει προς την πολιτεία, προς τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Από ό,τι γνωρίζω προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για την περιοχή. Συγκεκριμένο εννοώ εσείς μιλάτε για συγκεκριμένα πράγματα. Η στερεά Ελλάδα όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει να κάνει με το πιο μεγάλο ρήγμα που έχει ο ελλαδικός χώρος και αυτό είναι το ρήγμα της Αταλάντης. Γι' αυτό σας ρωτάω κύριο Χουλιάρα, γι' αυτό. Είναι ένα ρήγμα 34 χιλιόμετρων, είναι ένα ρήγμα που μπορεί να δώσει σεισμούς που υπερβαίνουν τα 7 Ρίχτερ, οπότε εκεί πέρα δεν μπορεί να παίζεις τη Χαρτορίχτρα ή την Καφετζού πότε θα κάνει σεισμό. Εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι πριν από το σεισμό. Πρέπει να υπάρχουν ήδη μέτρα για την περιοχή της στερεάς Ελλάδος, που είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια μέρημνα. Αυτά ο κύριος Χουλιάρας, λίγο μετά το σεισμό του Νεπάλ. Πάμε στον κύριο Τσελέντη που αναφέρθηκε, Γιώργο. Ασχολίαστα στο επόμενο. Στο επόμενο βίντεο, στον κύριο Τσελέντη. Είναι ένα σήμα το οποίο έχει βγει από τον Γενάρη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα χρονικό παράθυρο κλείνει στους κάποιους 4 μήνες περίπου, ήδη έχουν μπει στο αυτό χρονικό παράθυρο. Και νομίζω, ανεξάρτητα από το αν θεωρείται πρόγνωση ή όχι, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτή η περιοχή να την εξετάσουμε περισσότερη ακρίβεια. Και τι λέω να εξετάσουμε, να ενισχύει τοπικά το υπάρχον σεισμολογικό δίκτυο με κάποιους φορητούς σταθμούς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν περιοχές που έχουν φορτώσει με σεισμική ενέργεια. Π.χ. είναι το. Χωρίς να λέω ότι θα γίνει κανένα σεισμό καλοκαιριάτικα, λέω ότι αν γίνει κάτι, πολύ πιθανό είναι να έχουμε στην περιοχή Αλκιονίδων, στη Θήβα, στο Βόλο, στην Αμφίκλια. Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι. Αυτό το σκεπτικό εγώ μιλάω. Εγώ δεν μιλάω με το σκεπτικό της πρόγνωσης, αλλά επειδή ξέρουμε την εποδό, ποια θα είναι, την γνωστή εποδό του κ. Μακρόπουλου, ότι δεν έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου, εκείνο το οποίο έχω να τους πω είναι ότι να μάθουν να διαβάζουν. Ας μπουν στο Κορνέλ μέσα που υπάρχει ένα paper, μια εργασία επιστημονική, ας τη μελετήσουν, ας τη διαβάσουν, ας τη φέρει στην Επιτροπή ο κ. Μακρόπουλος, γιατί η Επιτροπή αυτή να συνεδριάσει
πέντε χρόνια και από εκεί και πέρα ας ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Και τονίζω και πάλι, δεν θα έχουμε τον κόσμο στα κάγκελα, στον δρόμο για πόσο χρονικό διάστημα θέλουμε ακόμα. Απλώς η πολιτεία αναλάβει κάποια στοιχειώδη μέτρα. Ένα μέτρο είναι να μπει ένα τοπικό δίκτυο φορητό. Δεύτερο μέτρο είναι μια επικυρωποίηση εκεί πέρα του ξενοκάτρια ή μια ενημέρωση σε κάποια στοιχειώδη θέματα, πράγματα που κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε μια αυξημένη σεισμική ενέργεια και όλα αυτά, τίποτα άλλο. Εγώ διευθύνω ένα Ινστιτούτο, ένα γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αξιολογώ ως επιστήμονας όπως και πάντα έκανα ό,τι υπάρχει στον χώρο των σεισμών και στον χώρο των εισαγωγικά προδρόμων φαινομένων και έχω ανοιχτά μυαλά. Δεν είμαι υποτίθεται να βλέπω από μια σχισμή. Δεν είμαι δογματικός. Πιστεύω ότι στην επιστήμη οφείλουμε να έχουμε ανοιχτό τον ορίζοντά μας παντού. Εγώ δεν μπορώ να ανημερώσω. Τι να ενημερώσω. Υποτίθεται αυτή είναι η δουλειά της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου, του ΟΑΣΠ κτλ. Εγώ κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω και μάλιστα τονίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί το φορητό δίκτυο, την περιοχή αυτή με ένα φορητό δίκτυο. Η ομάδα καταρχάς δημοσιεύει στο Κορνέλ, διότι όταν τα στέρνει εδώ πέρα ή χάνονται ή τροποποιούνται ή διαραίουν με κάποιο τρόπο να προκαλούν πανικό. Οπότε τα ανακοινώνει σε αυτή την αξιόπιστη βάση δεδομένων. Τώρα, είναι γεγονός ότι μόνο για πάνω από 6 Ρίχτερ υπάρχουν τις ανακοινώσεις. Στην Αφρίκια μόνο έπεσε λίγο έξω που έκανε τα πεντάρια, αλλά γι' αυτό λέω ότι ακόμα η ενέργεια εκεί δεν έχει τακτοποιηθεί τελείως και το είχαμε πει άρρωστα αυτό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάζουμε ό,τι υπάρχει, ό,τι ανακοίνωση υπάρχει από αυτή την ερευνητική ομάδα. Δεν νοείται Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου, δεν νοείται ο ΑΣΠ, ο οποίος έχει μέσα επιστήμονες, να μην έχει κάποιους ανθρώπους να ενημερώνονται για το τι αναρτάται εκεί πέρα. Γιατί να μην ξέρουμε τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, σε όλο τον ελλαδικό χώρο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που φορτώνουν ενέργεια. Μία από τις περιοχές αυτές είναι και η περιοχή αυτή η οποία επιδεικνύει αυτή η εργασία. Συμφωνώ, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδος. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι άχρηστη. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι εδώ πέρα παίζει ζάρια ο Βαρότσος. Δεν είναι έτσι. Ξέρουμε ότι και σε άλλες φορές έχει πέσει μέσα και ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή συγκεκριμένη υπάρχουν συγκεκριμένες υποπεριοχές όπου μπορούν πραγματικά να ενεργοποιηθούν. Λοιπόν, και πάμε να θυμηθούμε τι είπε χθες το κεντρικό δελτίο. Και με αφορμή αυτές τις δύο τοποθετήσεις, καλέσαμε χθες τον κύριο Λέκα, είναι ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας. Για να δούμε, γιατί το βασικό αίτημα ήταν, δέστε σας παρακαλούμε λίγο τα κτίρια, να μην είμαστε προετοιμαστοί. Ο κύριος Χουλιάρας είπε, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ρωτήσαμε λοιπόν τον κύριο Λέκα, τι έχει γίνει, τουλάχιστον με τα δημόσια κτίρια, να πάρουμε κάποια απάντηση. Δεν ξέρω αν αφορά τη Στερεά Ελλάδα, αφορά μια, εν πάση περιπτώσει, μεγαλύτερη περιοχή του ελληνικού χώρου. Για δείξτε μας λίγο και το χάρτη εκεί. Μια περιοχή από αυτές είναι και η Στερεά Ελλάδα και η περιοχή της Θεότιδας. Εκείνο το οποίο εμείς ως οργανισμός κάνουμε είναι όταν έχουμε τέτοιες πληροφορίες ή κατατίθενται, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πληροφορίες, κάποιες εργασίες συναδελφών, είναι να συγκαλούμε την Βραχυπρόθεσμη Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Αυτό θα το κάνουμε και τις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι μια επιστημονική προσπάθεια η οποία χρήζει προσοχής. Έχει αρκετές επιτυχίες. Από εκεί και πέρα βεβαίως το πόσο θα μπορούμε να εντάξουμε επιχειρησιακά αυτή την πρόγνωση. Αφήστε με λίγο να αλλάξω την ερώτηση. Είναι ένα θέμα. Φορτώνει ενεργειακά η περιοχή? Φορτώνει. Φορτώνει, εντάξει. Οπωσδήποτε φορτώνει, όλη η Ελλάδα φορτώνει. Εντάξει. Λοιπόν, στην Ελλάδα πάντα έχουμε κέντρο συστάσεων και πάντα έχουμε εκδήλωση σεισμικών δονήσεων. Κοιτάξτε, έχουμε μια καλή εικόνα από τη Θεότιδα. Η εικόνα αυτή μας λέει ότι τα κτίρια που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι κτίρια ασφαλή. Βεβαίως υπάρχουν στο δημόσιο χώρο και δομέα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα κτίρια σε όλη την Ελλάδα, περίπου 88.000 κτίρια, τα οποία όμως αντιστοιχούν σε νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια, αποθήκες δημόσιες, κτίρια δημόσια τα οποία δεν φιλοξενούν κόσμο. Δηλαδή δεν είναι κτίρια τα οποία όλα αφορούν, προσφέρουν, συγκεντρώνουν πληθυσμό ή εν πάση περιπτώσει κυκλοφορεί κόσμος εντός των κτιρίων. Κατά προτεραιότητα, οι τοπικές αρχές κάνουν ελέγχους στα κτίρια εκείνα που είναι μεγάλη σημασία και προτίθεται στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Λέκα. Κάναμε όλη την συμπίκνωση των δηλώσεων. Ας αφήσουμε τα συμπεράσματα στους πολίτες. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολιτικά και οικονομικά σχόλια, Γιώργο. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Μολιώτη, τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Θα του θέσουμε ένα προς ένα τα μέτρα.
Αυτά που φαίνεται ότι προκρίνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση στους θεσμούς και στους εταίρους για να κλείσει η συμφωνία. Να μας πει από την πλευρά του Οικονομικού Επιμελητηρίου, υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Και πώς αντικατοπτρίζουν, τι γίνεται με τα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα, έχουμε και άλλα θέματα. Θα έχουμε επίσης Γιάννη Γρανίτσα, γιατί έχουμε εγγένεια της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας αύριο και κατά 99% θα είναι ο Terence Quick στην κοπή της Κορδέλας και οπωσδήποτε τον κύριο Χρήστο Φουσέκη, διότι έχουμε και κινητοποίησεις. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Η Κοσμοτέ φέρνει τη νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet και αλλάζει τον τρόπο που σερφάρεις από το κινητό σου. Για πρώτη φορά, όταν τα δωρεάν megabyte σου τελειώσουν, ενημερώνεσαι άμεσα και αποφασίζεις εσύ αν θα συνεχίσεις, επιλέγοντας απευθείας από το κινητό σου το πακέτο ίντερνετ που σου ταιριάζει. Η εμπειρία του mobile internet γίνεται ακόμα καλύτερη. Νέα υπηρεσία Κοσμοτέ My Internet, αποκλειστικά σε όλα τα συμβόλαια Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Δέκα χιλιάδες, εκατό χιλιάδες, ένα εκατομμύριο. Όσες τροφές κι αν συναντήσετε, αυτό που πραγματικά μετράει είναι το τέλειο κράτημα των ελαστικών σας. Στη στροφή, στην άλλη στροφή, σε κάθε στροφή. Η διάρκεια αυτών των επιδόσεων αποτελεί δέσμευση για τη Michelin. Michelin. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι αυτές που αντέχουν στο χρόνο. Κατάστημα επιλεγμένο από τη Michelin. Αντώνης Κουτσογιάννης, Λαμία. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχονδρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας, Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μεριφανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον. Τραγάνα Λοκρίδος. 135ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπαλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC, υαλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπαλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπαλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Για εσάς που η ποιότητα των χαλιών σας μετράει, τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Πολυετής πείρα στο σωστό καθάρισμα. Σύγχρονος εξοπλισμός. Πλήρης εξειδίκευση στον καθαρισμό των ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών. Ασφαλής φύλαξη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Τα πιτοκαθαριστήρια στεγνοκαθαριστήρια Star. Free. Bruno. Ό,τι πιο μοδάτο κυκλοφορεί για casual εμφανίσεις. Cozy. Trezor. Republic. Benetto Manetti. Friend Perry. Brands. Inox. Νέες αφίξεις. Lee. Wrangler. Levi's. Being Fashion. Και για τις επίσημες στιγμές σου. Bruno. Gilaros. Versace. Makis Τσέλιος. Γκρούπο Bizarro. Ασλάνης. Bruno. Νέο κατάστημα. Ρίγα Φεραίου. Λαμία.
41η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. 9 έως 17 Μαΐου. 48 χρόνια τώρα. Αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και προοπτικής. Κάθε χρόνο ανανεωμένη και επίκαιρη. 41η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ο σημαντικότερος τόπος συνάντησης παραγωγών, εμπόρων και καταναλωτών. Γεωργία κτηνοτροφία. Δόμηση κατοικία. Ενέργεια τεχνολογία. Τρόφιμα ποτά. Τουρισμός, αγροτουρισμός. Αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα. 41η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. 9 έως 17 Μαΐου. Δυναμικά μπροστά. Στο hot dog που κυκλοφορεί. Αποκάλυψη. 4 υπουργούς δολοφονεί ο Όσβαλτ και δείχνει λίστα Λαγκάρντ. Τι προτίθεται να καταθέσει ο προφυλακισμένος τραπεζίτης που είναι ικανός να δολοφονήσει το πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο στην Ελλάδα αν ανοίξει το στόμα του. Τι είναι στο μαύρο χρήμα διακινούσε. Διαβάστε ακόμα στο hot dog. Ο Μικλώδης αγοραπολισία στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Αρχαιολογικοί χώροι, μονές, ιδιοκτησίες και δάση στην έκταση Φιλέτο. Hot dog. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε την οικονομική πολιτική, αλλά κυριότερα οικονομική ατζέντα. Γιώργο, καταιγισμός, ασφυκτικές πιέσεις από δανειστές, μία ζέστη, μία κρύο. Φτάνουμε, δεν φτάνουμε στην συμφωνία και η κάνουλα της ρευστότητας δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και θα μας βοηθήσει ο κύριος Αποστόλης Μολιώτης, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πρόεδρε, έχετε ένα λεπτό για την εισαγωγή. Γιατί μετά έχει καταιγισμό ερωτήσεων. Ναι. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όλα αυτά τα οποία μας λένε ότι θα προωθήσουν ως μέτρα στους θεσμούς παύλα εταίρους για να συμφωνήσουμε, να δούμε τελικά και με την άποψη ενός ανθρώπου που ξέρει καλά την οικονομία, είναι ηφαισιακά μέτρα ή δεν είναι. Είναι καλή η συμφωνία. Είναι έντιμος ο συμβιβασμός. Είναι δίκαιος τουλάχιστον. Ή απλά ρεαλιστικός. Κύριε Στεριόπουλε, επειδή παραγγείλετε δυσκολίες και πράγματα που πονάνε, θα προσπαθήσω να σας φέρω λίγο χαμόγελο και να αναφερθώ στο κομμάτι αυτό που αφορά τα νέα μέτρα που έρχονται, όπως τα είδε ένας πολύ καλός συνάδελφος, κάποιος κύριος Κολογιάννης, ο οποίος αρθρογραφεί στο Ταξιέβεν, που βλέπει αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε σε όρους τηλεοπτικούς. Να σας πω ακριβώς, θα σας διαβάσω πώς το γράφει. Το σύριαλ κυνήγι της φοροδιαφυγής μπαίνει αισίως στον 20ο κύκλο του, ενώ αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 4.500 επεισόδια. Στο νέο κύκλο πρωταγωνιστούν και πάλι οι λίστες Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν, καθώς και το λαθρεμπόριο καυσίμων τσιγάρων. Γενικές κατευθύνσεις του προγράμματος δίδει ο guest star, ο κύριος Μάρτας. Συνεχίζεται δε η επιτυχημένη σειρά με τον τίτλο «Περιστολή δαπανών», καθώς και αύξηση των φορολογικών εσόδων. Νέο ρόλο στο επεισόδιο θα έχει και το ΣΔΟΕ, το οποίο αναμένεται να αξιοποιήσει τις γνωστές λίστες, αλλά και τα ευρήματα των διασταυρώσεων που έγιναν από τον κύριο Νικολούδη. Όμως δεν σταματάμε εδώ, δεν είναι φτωχό το πρόγραμμα. Συνεχίζεται το δημοβελές παιχνίδι, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, κύριε Στεριόπουλο, κύριε Βούτσινε. Και επανέρχεται, και αυτή τη σεζόν στις οθόνες μας και μάλιστα με ενεργή τη συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν ως φοροελεγκτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Μολιώτη, που θα έλεγε και κάποιος φίλος. Πάμε τώρα σε ερωτήματα τα οποία είναι απολύτως συγκεκριμένα και δεν εικάζει κανείς. Λένε επιβολή ειδικού φόρου στους 500 πλουσιότερους φορολογούμενους με βάση το περιουσιολόγιο. Ηφαισιακό μέτρο. Τους γνωρίζετε τους 500 πλουσιότερους Έλληνες. Όποιοι είναι. Ηφαισιακό μέτρο δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Συμβάλλουν. Μένει ο ένφια για το 2015. Ήταν μια εξαγγελία της κυβέρνησης ότι ο ένφια θα αντικατασταθεί με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και επί σειρά μηνών αναζητούσαμε ποια τέλος πάντων είναι αυτή η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν την είδαμε ως μεγάλη ακίνητη περιουσία. Διευκρινίζω, μένει ο ένφια, όχι τελεία, μένει ο ένφια για το 2015. Μένει ο ένφια για το 2015 και έρχεται από το Σεπτέμβριο. Ηφαισιακό. Σαφώς και ηφαισιακό. Μάλιστα. Έκτακτη εισφορά για εισοδήματα
πάνω από 50.000 ευρώ, χωρίς μείωση κατά 30%. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα αποφέρει έσοδα 1,3 δις. Τι μέτρο είναι αυτό? Καλοδεχούμενο. Καλοδεχούμενο. Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% και όχι ο αυτό το απίστευτο 18% που βλέπουμε σε κάθε ανάρτηση στο διαδίκτυο. Στον ξένο τύπο κυρίως και στους εμπλεκόμενους. Η πρόταση η ελληνική λέει καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15% με εξαίρεση φάρμακα, βιβλία που θα παραμείνουν στο 6,5%, τρόφιμα που θα παραμείνουν στο 13%. Τι μέτρο είναι αυτό? Κύριε Στεριόπουλε, υπάρχει ένα μπουκέτο μέτρων που είναι όχι, το όχι, αποτέλεσμα μια συμφωνία. Όχι, δεν θα τα ανοίξουμε. Θα πάμε συγκεκριμένα τώρα, γιατί θα χαθεί ο κόσμος. Είναι, κύριε Στεριόπουλε, που φαίνεται ως επίσημη πρόταση. Τι είναι? Είναι μια συμφωνία για να παραμείνουμε στην οικογένεια της Ευρωζώνης και στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 15%. Τι μέτρο είναι? Καλό. Θα το κρίνει η αγορά. Πάμε παρακάτω. Μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις. Καλοδεχούμενο. Είδαμε να εξελίσσεται μία διαπραγμάτευση όπου τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά ήταν κυρίαρχο θέμα. Μα τελικά για ποιον συνταξιούχο θα δώσουμε τη μάχη μας, για τον 45 ή για τον 70? Κατανοητό απόλυτα. Αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης κατά 30% σε γιόταχη υψηλού κυβισμού πισίνες αεροσκάφη. Το ψηλού κυβισμού, κρατήστε το, μήπως έρχεται μια κοροϊδία. Αν αναφερόμαστε στο δίλητρο αυτοκίνητο που δόθηκαν κίνητρα για την αγορά του, στο δίλητρο αυτοκίνητο, το πετρελαιοκίνητο που δόθηκαν κίνητρα για την αγορά του, πολύπλευρα κίνητρα, ναι, και για την ευαισθησία την περιβαλλοντολογική, σήμερα οι συμπολίτες μας αυτοί θα τιμωρηθούν. Ξανά, αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με τα χαρακτηριστικά που είπαμε. Τι μέτρο είναι? Οι έχοντες ας συμβάλλουν. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Το κρατάμε. Επιβολή φόρου διαμονής από 1 έως 5 ευρώ επί του κόστους διανυκτέρευσης για διανυκτέρευσης σε πολυτελή ξενοδοχεία των νησιών του Αιγαίου. Τουλάχιστον τα επιτελεία να έχουν τα δεδομένα όπως τα επεξεργάζονται από τις διάφορες υπηρεσίες και να μην αναταράξουν τις αγορές. Μην ξεχνάτε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει 5 ευρώ στη Ρώμη. Απλοποιήστε τις απαντήσεις σας να καταλαβαίνουν οι πολίτες που μας ακούν. Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό το μέτρο? Μέτρο γιατί ο προϋπολογισμός του κράτους μας τέλος του 2015 πρέπει να κλείσει πλεονασματικός. Πάμε παρακάτω. Επιβολή φόρου 3% επί της εκδιδόμενης απόδειξης σε νυχτερινά κέντρα, μπάρ, εστιατόρια, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τουριστική περίοδο από 1η Απριλίου ως 31η Οκτωβρίου. Φτάνει να μην την πληρώσουν οι έντιμοι φορολογούμενοι. Μάλιστα. Τι μέτρο είναι αυτό δηλαδή, υποπτό? Να στηρίξει τα δημόσια έσοδα. Περίεργο. Ποιοι είναι οι έντιμοι? Δεν κατάλαβα έτσι όπως το είπατε τώρα. 3% επί της εκδιδόμενης απόδειξης στο να περνάς καλά το καλοκαίρι. Ναι. Υπογραμμίσατε όμως επί της εκδιδόμενης απόδειξης. Επί της εκδιδόμενης απόδειξης. Και εγώ θα σας πω. Σήμερα εσείς καταναλώνετε, εγώ καταναλώνω. Ναι. Πόσες αποδείξεις σας δίδει η αγορά? Το λέει παρακάτω, το έχει ένα μέτρο παρακάτω. Λέει πλαστικό χρήμα μέχρι 70 ευρώ. Θα το πιάσουν αυτό. Αυτό είναι ένα τεχνοκρατικό μέτρο που θα ειδικός φέρει. Φόρος 6% στις πωλήσεις ειδών που υπάγονται στο φόρο πολυτελείας. Ρολόγια, κοσμήματα, έργα τέχνης. Μένει να δούμε την εφαρμογή του. Τι δεν εκτιμώ ότι όλο το μπουκέτο αυτό θα τύχει εφαρμογής, κύριε Στεριόπουλε. Δεν βλέπετε ότι θα τύχει εφαρμογής. Ωραία. Υποχρεωτική χρήση πιστωτικών καρτών για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να εισπράξουν ΦΠΑ. Με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει η φορολογητή ΑΕΛ να συλληφθεί. Θα το δούμε εκ του αποτελέσματος αν το μέτρο τελικά αυτό είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Τώρα δεν θέλω να κρίνουμε αν είναι εφαρμόσιμα. Τώρα θέλουμε να δούμε αν αυτά τα μέτρα είναι καλά για να πάμε σε συμφωνία. Και ρωτάω, το αν είναι εφαρμόσιμο θα σας φωνάξουμε να το ξαναδούμε μετά από 4-5-6 μήνες αν τα έκαναν καλά. Μα τι θέλουμε τη συμφωνία? Με συγχωρείτε. Τι θέλουμε τη συμφωνία? Εσείς τι θέλετε? Σαφώς και τι θέλω. Και εμείς τι θέλουμε? Από τη στιγμή που θέλουμε τη συμφωνία. Αυτό το μπουκέτο. Λέω λοιπόν, είναι καλό μέτρο, τσιμπάνι. Να το πω απλά. Θα ενθουσιάσει τους εταίρους ή είναι. Αφήστε τα τώρα αυτά, δεν είναι τίποτα. Ας αφήσουμε τα επιτελεία.
που διαβολεύονται να δώσουν την τελική είδηση ότι πήγαμε σε συμφωνία. Από εκεί και μετά θα κρίνουμε αν τα μέτρα που θα πάρθουν και θα επιβληθούν θα δώσουν πραγματικά το στόχο και το επιθυμητό αποτέλεσμα τέλος του έτους. Κύριε Στεριόπουλε, τέλος του έτους η χώρα πρέπει να κλείσει με πλεόνασμα. Αν μη τι άλλο, όχι με ζημιά. Μιλάμε για πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν με βοηθάτε όμως να καταλάβει ο κόσμος τώρα αν θα πάμε σε συμφωνία ή όχι. Γιατί μέχρι το τέλος του έτους έχουν να μπουν στη μέση τόσα. Θα πάμε σε συμφωνία. Υπάρχουν συζητήσεις. Υπάρχουν συζητήσεις αυτή τη στιγμή. Μέτρο νούμερο 12. Αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σαφώς. Καλό μέτρο. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται ήδη χρόνια από τον πρώτο νόμο Κατσέ. Αυστηρότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς. Καλό μέτρο. Καλό μέτρο. Καλό μέτρο. Πάμε παρακάτω. Δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Αυτό δεν πολύ κατάλαβα. Τι σημαίνει. Πάμε και σε ένα. Ξεκινάει μια συζήτηση για το κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Μην ξεχνάτε. Μία από τις συστημικές τράπεζες της χώρας μας ήδη ξεκινά. Εδώ λέτε για την τράπεζα Πειραιώς, ναι, που το ανακοίνωσε βάσει του συγκεκριμένου νόμου όμως. Το κούρεμα μέχρι 20.000 ευρώ σε ανθρώπους που πληρούν κάποια κριτήρια. Ένα σύνολο κριτηρίων. Κύριε Στεριόπουλε, η κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά με το ένα πόδι να κουτσένει. Θα πρέπει όσοι ακόμα μπορούν και αντέχουν να συμβάλλουν, η κοινωνία θα πρέπει να πάει όλη μπροστά. Ωραία. Καλό μέτρο δηλαδή. Σαφώς και είναι καλό. Πολύ ωραία. Παγώνει το θέμα των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό. Εύλογο. 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 Καλό μέτρο είναι. Μα αν είναι δυνατόν. Καλό δεν είναι. Ποιος με μια υπογραφή. Συλλογικές συμβάσεις. Συγγνώμη κύριε Στεριόπουλε. Καταλάβαμε πρόεδρε. Ποιος. Υπάρχει άνθρωπος που να χαίρεται που οι μισθοί παγώνουν. Όχι, αλλά είναι εύλογο αυτή τη στιγμή. Λέει όμως. Παγώνει το θέμα των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό. Δεν λέει τελείωσε. Παγώνει λέει. Λοιπόν, συλλογικές συμβάσεις σε ένα ευρωπαϊκού τύπου μοντέλου με συμβάσεις οι οποίες θα έχουν ευέλικτο χαρακτήρα στα πρότυπα άλλων κρατών. Πάμε σε μια ευελιξία. Πάμε σε συγκλήσεις. Πάμε σε συγκλήσεις. Από τη στιγμή που είμαστε. Ερώτημα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Μολιώτη, και η εμπειρία σας είναι πολύτιμη. Πώς σας φάνηκαν αυτά τα μέτρα για να τα κατεβάσουμε ως μέτρα σε μια συμφωνία με τους θεσμούς παύλα εταίρους? Αναγκαία. 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 Και δείχνουμε και ότι κάνουμε και υποχωρήσεις. Πέρασαν οι κόκκινες γραμμές. Δηλαδή φαινόμαστε και αρκετά σκληροί. Για τους ψηφοφόρους των Βορείων. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ εκτιμώ ότι όλη αυτή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης έφερε και κάποια καλά αποτελέσματα. Και ποια είναι αυτά? Είναι ότι η συζήτηση ξέφυγε καθαρά το τεχνοκρατικό επίπεδο και πήγε στο πολιτικό επίπεδο. Να καταλάβουν οι πολίτες τι συζητάμε τώρα. Ρωτάω. Ναι. Είναι καλή συμφωνία αυτή? Αν πάτησε εδώ πάνω. Πιστεύω ότι η συμφωνία είναι ρεαλιστική. Ρεαλιστική λοιπόν. Τι σχέση έχει αυτή η συμφωνία με τον Μίλη Χαρδουβέλη? Σας παγίδευσα. Είναι πολύ κοντά. Είναι κοντά. Είναι πολύ αυτή κοντά. Η συμφωνία με τον Μίλη Χαρδουβέλη. Να σας πω κάτι κύριε Στεριόπουλε. Αφήστε πρόεδρε. Οι συντάξεις των 45 ετών εσάς λέω, σας χαροποιούν. Λέω. Η... Πόσο κοντά είναι αυτό με το Μίλη Χαρδουβέλη? Οι κρατήσεις υπερτρίτων. Να σας πω κάτι που ίσως θα σας ενοχλήσει. Θα με ενοχλήσει, δεν πειράζει. Το αγγελιώσιμο. Εμένα να με ενοχλήσει. Τα υπερτρίτων, να μην αναφέρω σε άλλα επαγγέλματα και επιστημονικούς χώρους που από κάθε συναλλαγή εισπράττουν υπέρ. Σας αρέσει? Θέλω να μου κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να κοπούν. Αν αυτά τα μέτρα, ήταν εφαρμοζόμενα στην ελληνική κοινωνία, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της πλειοψηφίας των πολιτών. Δεν το καταλαβαίνω. Θα δημιουργήσουμε προβλήματα
επειδή θα σταματήσουμε να συνταξιδοτούμε 45άριδες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ μαζί σας είμαι απόλυτα. Θα δημιουργήσουμε τριγμό στην κοινωνία γιατί θα σταματήσουμε να μεταφέρουμε πόρους από παραγωγικούς τομείς άκοπα σε άλλους. Αν είναι δυνατόν. Πόσο θα παίζουμε αυτό το παιχνιδάκι. Εγώ θα βάζω το χέρι μου στην τσέπα του κύριου Βούτσινου, ο κύριος Βούτσινος θα βάζει το χέρι του στην τσέπα του κύριου Στυριόπουλου και πάει το παραμυθάκι έτσι. Και θα έχουμε και ένα πολιτικό σύστημα να μας λέει το πώς θα βάζει ο ένας το χέρι στην τσέπα ερώτημα, του άλλου. Αυτός ο συμβιβασμός, αν γίνει έτσι, γιατί διαβάζουμε τώρα ότι το Μαξίμου είπε... Όπα, κρατήστε μικρό καλάθι γιατί έχουμε και αλλαγές. Μας ζητούν να κάνουμε και άλλα πράγματα. Λέμε, αν αυτό μείνει έτσι, γιατί αυτά τα δεδομένα έχουμε, είναι έντιμος, δικαίος ή ρεαλιστικός. Είναι ρεαλιστικός. Ρεαλιστικός. Είναι ρεαλιστικός. Τι καταπληκτικό τίτλο έβγαλε ο Γιάννης σήμερα στο παράθυρο. Κύριε Μολιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη. Πολύ χρήσιμη κουβέντα. Πάντοτε είναι πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάνουμε. Για να διευκρινίζουμε οικονομικά. Να είστε καλά, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε σε ένα βίντεο. Υπάρχουν και καλές ειδήσεις που δίνουν παρατάσεις στο Υπουργείο Γιώργο για τους αγρότες για να δηλώσουν το ΟΣΔΕ. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες μέχρι 15 Μαΐου για κτηνοτρόφους, για τα κληρονομικά δικαιώματα, τις μεταβάσεις δικαιωμάτων, αλλά και για την δήλωση των κοπαδιών τους. Πάμε να δούμε τη δήλωση ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας, ο κ. Παπαθανασόπουλος. Παράταση μέχρι την 3η 2 Ιουνίου έδωσε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης από τους δικαιούχους αγρότες. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγοί να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, καθώς φέτος είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Επίσης, μέχρι τις 15 Μαΐου οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει τα κοπάδια τους, καθώς επίσης και τα δικαιώματα. Μέχρι στις 2 Ιουνίου έχουν πάρει παράταση κάθε είδους δηλώσεις, οι δηλώσεις των αγροτών. Αυτό βεβαίως έχει έρθει με προφορική ενημέρωση, δεν το έχουμε ακόμα γραπτά. Όμως κατά 99,9% αυτή η προθεσμία, η αναβολή μέχρι στις, η παράταση μάλλον μέχρι στις 2 Ιουνίου ισχύει. Μέχρι στις 15 Μαΐου καλούνται να έρθουν όλοι οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν τα ζώα τους. Δεν είναι για 2 Ιουνίου οι κτηνοτρόφοι, 15 Μαΐου. Οπωσδήποτε όσοι έχουν ζώα και δεν τα έχουν δηλώσει να έρθουν και αυτοί στην Ένωση. Επίσης, μέχρι στις 15 Μαΐου είναι η προθεσμία των μεταβιβάσεων κλπ. Έχουμε λοιπόν δύο ημερομηνίες, 15 Μαΐου μεταβιβάσεις και κτηνοτρόφοι το ζωικό κεφάλαιο και 2 Ιουνίου όλες οι άλλες δηλώσεις των αγροτών. Κοιτάξτε, τα δικαιώματα τα οποία θα κατοχυρωθούν φέτος είτε των κτηνοτρόφων είτε των αγροτών πράγματι θα ισχύουν μέχρι το 2020. Σχετικά με τις δηλώσεις που είχαμε κάνει πέρσι, μάλλον σε σχέση με τις δηλώσεις που είχαμε κάνει πέρσι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 40%. Η προσέλευση δεν είναι η προσέλευση που είχαμε άλλα χρόνια, διότι ο χρόνος έχει μεγαλώσει, όμως υπάρχει μια πάρα πολύ ικανοποιητική προσέλευση και οι δηλώσεις γίνονται κανονικά. Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη της νέας εκθεσιακής περίοδου στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, 49η. Πάμε να δούμε παρά και οι πληροφορίες λένε ότι, και θα τις επιβεβαιώσει ο Πρόεδρος, ότι τα περίπτερα θα γεμίσουν, όσοι ήρθαν πέρυσι ήρθαν και φέτος. Και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες γίνονται πιο δύσκολες, η Πανελλήνια Έκθεση έδειξε ευελιξία και στο οικονομικό ζήτημα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που τους χρωστούν χρήματα. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Έτσι είναι, ναι, ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Στεριόπουλε. Είναι κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε από πλευράς οικονομικής συγκυρίας. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, η προσέλευση των εκθετών είναι, μπορώ να πω, σε μερικές φορές και μεγαλύτερη από την περσινή. Είναι εντυπωσιακό, όμως ήρθαν και από τη Βουλγαρία. Βαθμός αισιοδοξίας υψηλός, έτσι. Εντάξει, ναι. Από εκεί και ύστερα, το παιχνίδι τώρα, αυτοί όσοι ήταν να έρθουν, ήρθανε. Είναι μια μέρα ακόμα, άντε να έρθουν κάποιοι, άντε να φύγει κάποιος την τελευταία στιγμή, αλλά όσοι ήταν να έρθουν, ήρθανε. Το παιχνίδι από εδώ και πέρα παίζεται στην επικοινωνία και στην προσέλευση των επισκεπτών.
Εμείς θα προσπαθήσουμε. Γι' αυτό και έρχεται ο Terence Quick που είναι και επικοινωνιακό των επικοινωνιακών θεμάτων. Είναι, είναι. Να κόψει την κορδέλα αύριο για να. Το ήθελε πάρα πολύ να έρθει ο Terence. Έτσι, έχει και ειδικές σχέσεις με τη Λαμία. Νομίζω έρχεται πάρα πολλές φορές. Είναι επικοινωνιακό. Έτσι, και έχει και αυτό σημασία. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι ποιος ήρθε, αλλά είναι ότι έχουμε μία συμπαράσταση από την κυβέρνηση. Σε αυτό το θέμα τουλάχιστον και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν και άλλοι παράγοντες πολιτικοί οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να έρθουν στα εγγένεια, θα έρθουν όμως να επισκεφτούν την έκθεση, να γνωρίσουν τους εκθέτες, να μιλήσουν, να δουν προβλήματα, παράπονα και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Τα αποτελέσματα βέβαια δεν τα ξέρουμε, θα τα δούμε. Επίσης, ένα άλλο που φαίνεται ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι φέτος και πολύ διασκέδαση, γιατί από τις 9.30 ώρα και ύστερα τα εστιατόρια Ρούμελι που έχουν πάρει την εκδήλωση, την ψισταριά και το κηλικείο που έχουμε, θα φέρνουν συγκροτήματα κάθε βράδυ, γνωστά συγκροτήματα. Πολύ καλό. Τα οποία θα διασκεδάζουν τον κόσμο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση κανενός και θα μπορεί να κρατάει τη διασκέδαση μέχρι αργά. Επίσης, αυτοί οι ίδιοι πάλι οργανώνουν εκδρομές από άλλες πόλεις για να έρχονται να δουν την έκθεση και να διασκεδάσουν παράλληλα. Και πιστεύω ότι και η Λαμία και η Φθιώτιδα και η περιφέρεια γενικότερα, επειδή άλλο γεγονός σε αυτό το διάστημα δεν έγινε τίποτα και δεν υπάρχει και τίποτα αυτή τη στιγμή άλλο στην αγορά, και επειδή υπάρχει και μια κατάθλιψη, αν θέλετε, και μια ψυχολογία πεσμένη, τώρα υπάρχει περίπτωση και με τη συμφωνία που πάει να γίνει να ανέβει λίγο να η ψυχολογία λίγο του κόσμου. Και των πολιτών, ναι. Γιατί ό,τι να λέμε, άκουγα προηγουμένως λέγατε για τα μέτρα. Ένα μέτρο παραπάνω ή ένα μέτρο παρακάτω δεν αλλάζει τίποτα. Το φουντάρισμα όμως αλλάζει τα πάντα. Εξαρτάται ποιον αφορά το μέτρο. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω κάπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να κλείσει μια συμφωνία, να πάψει η αβεβαιότητα, να μπορεί να προγραμματίσει κάποιος. Εξαρτάται σε ποιον αφορά το μέτρο. Κοίταξε, τα μέτρα. Άμα αφορά τους λίγους. Ναι. Όπως πολύ, αφορά σωστά, τους λίγους, όπως πολύ σωστά λέγαμε πριν μπείτε μέσα, ναι. Πόσες μανούλες θα κλάψουν. Μανούλες θα κλάψουν, αλλά τώρα αν είναι. Αν είναι πολλές ή να είναι λίγες. Φαίνεται ότι θα είναι πολλές. Πολλές θα είναι. Λοιπόν, πάμε στην έκθεση που κυλάει καλά, πάμε στην παρά την ζωφερή εικόνα που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι πυρετώδης η προετοιμασίας. Απόψε έχει ξενύχθει όλο το βράδυ. Αύριο προετοιμασίες πάλι μέχρι την τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι καλά θα πάνε και αν μας βοηθήσει και ο καιρός θα πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ωραία. Ο καιρός λέει ότι θα πάει καλά καταρχήν. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Και να τονίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πιπεράτο στοιχείο ότι έχουμε συγκροτήματα σχεδόν κάθε βράδυ. Σχεδόν κάθε βράδυ. Για να διασκεδάζει και ο κόσμος που έρχεται. Εκτός από το να βλέπει προϊόντα και εκθέσεις. Μπορεί και να διασκεδάζει. Την Τετάρτη έχει την Παπά, έχει κάποιους άλλους μετά. Δηλαδή θα είναι καλά, πώς το λένε δηλαδή. Πολύ ωραία. Χωρίς να πληρώσει κανένας τίποτα περισσότερο. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν τα εγγένεια, τι ώρα, Πρόεδρε? 9 η ώρα. Στις 9 τα εγγένεια, ναι. Την κορδέλα των εγγενείων κόβει ο Terence Quick μαζί με τον Δήμαρχο, με την περιφέρεια και με τους άλλους που θα είναι εκεί κοντά μας. Σας πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, σας ευχόμαστε. Θα είμαστε και εμείς εκεί να καταγράφουμε όλα αυτά τα οποία θα συμβαίνουν. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, Γιώργο, λίγο στην προετοιμασία που κάνει και ο Δήμος Λαμίας και με δικά του μέσα να καθαρίσει οικοπαιδικούς χώρους, αλλά κυριότερα δημοτικούς χώρους, για να προλάβει την κατάσταση που υπάρχει συνολικότερα στην περιοχή της Λαμίας για την αντιπυρική περίοδο. Ο Δήμος Λαμίων και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Πρασίνου με δικά της μέσα ξεκίνησε την αποψήλωση και καθαρισμό και κόψιμο των χόρτων σε όλους τους χώρους αλλά και τα δημοτικά οικόπεδα. Στόχος να μειωθούν οι κίνδυνοι για πυρκαγιές αλλά και να καλοπιστούν οι χώροι. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Ζήσιμος πάντως κάλεσε και τους δημότες να τακτοποιήσουν τους χώρους ευθύνης τους. Στα πλαίσια της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινάει σε λίγες μέρες, ξεκινήσαμε τον καθαρισμό εδώ και λίγο καιρό σε δημόσιους κοινόχρηστους και άλλα οικόπεδα δημοτικά. Μαζί ζήτησαν από το στρατό, πέρυσι το είχε καθαρίσει ο στρατός. Φέτος δεν είχαν τη δύναμη να το κάνουν από μόνοι τους, ζήτησαν τη βοήθεια από το Δήμο. Και ήρθαμε εδώ, καθαρίζουμε όλα αυτά εδώ που βλέπετε γύρω μας, αποθήκες. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ζητήσω και εγώ από το συνδυσμό της μας κάτι. Όπως προσέχουμε εμείς εδώ τα δημόσια κτίρια, τα δημοτικά οικόπεδα που καθαρίζουμε και αυτά, και αυτοί να καθαρίσουν τα δικά τους. Μεγάλη παράκληση, γιατί φέτος ήταν έντονες οι βροχοπτώσεις, όπως ξέρετε, και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Μακάρι να μην έχουμε, αλλά ανησυχούμε. Προτού όμως μας βρει
το δυσάρεστο γεγονός, καλά είναι να λάβουμε τα μέτρα μας. Άλλο να έχεις 500 οικόπεδα και άλλο να έχεις ένα. Αυτή που έχει ένα, δύο, ο καθένας. Θέλω ακόμα, δεν ξέρω τι είδατε κι εσείς, να ευχαριστήσω όλους τους χειριστάσεις του Δήμου, περισσότερο αυτόν εδώ σήμερα, τον άνθρωπο ο οποίος έχει από 7.30 ώρα το πρωί εδώ. Δεν ξέρω αν κι εσείς το είδατε, αλλά εγώ το παρατηρώ κάθε μέρα. Ούτε σε ιδιώτης δεν θα βρεις τέτοια μηχανήματα όπως το συντηρεί αυτός. Καλύτερα και από δικό του. Να τον ευχαριστήσω και δημοσίως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, Γιώργο. Εδώ πρέπει να πούμε όλοι πρέπει να καθαρίζουν τους χώρους ευθύνης, είτε πρόκειται για δημότες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν χρειάζεται μόνο να τρέχει η πυροσβεστική. Φιλοξενήσαμε και τις απόψεις του διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του κ. Ντίτσα που το επεσήμανε. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές, διότι τις περιουσίες μας δεν τις καθαρίζουμε. Και τα ζητάμε και όλα από τις υπηρεσίες. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Όχι, πες επίτα να σε φάω που λέει και ο λαός. Λοιπόν, σωστά. Γιώργο, πάμε τώρα σε εκδηλώσεις. Εκδήλωση για τη θυσία των 106 στο Κούρνοβο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα, κύριε Βουσίκη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Τι έχετε ετοιμάσει αύριο? Πείτε μας λίγο ώρες που για να γνωρίζει ο κόσμος ναι, να έρθει. Ναι. Να πω, μια και το προηγούμενο θέμα ήταν με την πυροπροστασία, ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν γίνει καν οι προκηρύξεις για να πάρει το δασαρχείο προσωπικό που θα τους χρησιμοποιεί για την πυροφυλακή και για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Όπως επίσης δεν λύνεται ακόμα και να τους έπαιρνε και να έπαιρνε πολλούς, δεν λύνεται το πρόβλημα της προστασίας των δασών, αν όλο το χρόνο δεν δουλεύουν κόσμος στο δάσος να το καθαρίσει, να το κλαδέψει, να βγάλει τους παλιούς κορμούς, να κάνει αντιπυρικές ζώνες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για την εκδήλωση τώρα. Λοιπόν, τι ώρα είναι αύριο και πού? Συμπληρώνονται στις 9 Μάη τα 70 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή είναι αυτό που λεγόταν η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και γιορταζόταν μεγαλοπρεπώς από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Εμείς το κόμμα μας θεωρούμε ότι η ιστορική μνήμη πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να μεταδίδεται στους νεότερους, γιατί όταν ξέρεις καλά την ιστορία σου δεν κινδυνεύεις να την ξαναζήσεις. Έτσι λοιπόν... Παρά το γεγονός ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, κύριε Βουσέγη. Ως φάρσα. Ως φάρσα. Όταν επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Δεν νομίζω ότι λοιπόν, περνάμε φάρσα τώρα. Να πούμε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο των 70 χρόνων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, λέμε να τιμήσουμε και την θυσία των αγωνιστών στην ανακτίναξη του Κούρνοβου το 1943 και τους εκτελεσμένους, τους 106 εκτελεσμένους από τους Ιταλούς σαν αντίπεινα για αυτή την δολιοφθορά, για αυτό το σαμποτάζ. Είναι μια ιστορική σελίδα της φθιότιδας, η οποία δεν έχει πάρει την πραγματική της διάσταση, την πραγματική της αξία σαν ιστορικό γεγονός. Και βέβαια δεν είναι απλά τιμή σε αυτούς που αγωνίστηκαν, τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια της κατοχής, την αντίσταση. Είναι ζωντανή η ιστορία του έθνους, λέτε. Η ιστορία βοηθάει να βγάζει συμπεράσματα και στο σήμερα. Βοηθάει στο να καταλάβουν κυρίως οι νεότεροι που δεν ξέρουν ιστορία καλά τι είναι ο φασισμός, τι είναι ο ναζισμός, τι έκανε, ποιες ήταν εκείνες οι δυνάμεις, ποιες οι χώρες που έδωσαν τις μεγάλες θυσίες και τις μεγάλες απώλειες στο χτύπημα του φασισμού και του ναζισμού και να καταλάβει ότι αυτό που πάει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξισωθεί ο ναζισμός με τον κομμουνισμό, ότι το πρώτο σοσιαλιστικό, η πρώτη σοσιαλιστική χώρα στον κόσμο και οι κομμουνιστές στις χώρες όπου τις κατέλαβαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ήταν αυτοί που σήκωσαν το κύριο βάρος σε αυτόν τον πόλεμο. Και ένας λόγος ακόμα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται σε αυτή την παραχάραξη της ιστορίας, όρισε την 9η Μάη ως
μέρα της Ευρώπης για να ξεχαστούν όλα τα προηγούμενα. Δώστε συγκεκριμένα στοιχεία για την εκδήλωση. Αύριο. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 7.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαμίας θα υπάρχει εκδήλωση με προβολή DVD, με ομιλία από τον Κώστα Μπασδέκη που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, με έκθεση φωτογραφίας και έκθεση βιβλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Φουσέκη για σας την παρουσία και την πολύ. Ενημέρωση. Να είστε καλά. Γιώργο, να πούμε μια είδηση νομίζω που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την πρώτη διαδρομή κρασιού. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο από την περιφέρεια της Θεράς, αλλά και αρκετά ηνοποιεί από την περιφέρεια της Θεράς. Αυτό το διήμερο λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις με την επωνυμία Πρώτη Διαδρομή Κρασιού, Ανοιχτές Πόρτες, Ινικές Αναζητήσεις στην Καρδιά της Ελλάδας. Να πούμε, βλέπουμε ήδη και την κάρτα, οι ανοιχτές πόρτες και μάλιστα ιδιαίτερα από το κτήμα Τζιβάνι. Όπως κάθε χρόνο το Ηνοπείο Τζιβάνι συμμετέχει ενεργά στην γιορτή των Ηνοπείων Ανοιχτές Πόρτες. Ανοίγει λοιπόν το συγκεκριμένο Ηνοπείο τις πόρτες το Σαββατοκύριακο αυτό και προσκαλεί όλο τον κόσμο σε ένα μεθυστικό ταξίδι αρωμάτων και γεύσεων. Είναι στο νομό της Εύβοιας. Υπάρχει πλήρες πρόγραμμα, πλούσιο πρόγραμμα, ζωντανό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τις 11 το πρωί όλο το διήμερο, ελεύθερο πρόγραμμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο να μπορέσει να διασκεδάσει αλλά και να απολαύσει γευστικά κρασιά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, Γιώργο. Θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου, τα σχόλια και την υποστήριξη του Δελτίου. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση. Μπορούν να